Καλωσορίζω στο δελτίο της νέας τηλεόρασης τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσομίτη. Καλησπέρα σας. Έχουμε λοιπόν την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, όμως βλέπετε ότι όντως είναι ενωτική αυτή η επιλογή του Πρωθυπουργού? Θεωρώ ότι είναι ενωτική, καθότι η κυρία Σακελαροπούλου, εκτός από γυναίκα, είναι και μια πολύ άξια επιστήμον και δικαστικός και έχει εκφράσει κατά καιρούς θέσεις οι οποίες είναι υπέρ της διατήρησης και της προστασίας του κράτους δικαίου στη χώρα, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επίσης της προστασίας του περιβάλλοντος. Θεωρώ ότι ένα μέρος το οποίο η κυρία Σακελαροπούλου μπορεί να καλύψει μέσα από καλούς και άξιους συνεργάτες που μπορεί να πάρει είναι το κομμάτι των διεθνών σχέσεων και των ελληνοτουρκικών. Εκεί νομίζω κατέχει όλο το νομικό οπλοστάσιο ίδια, αλλά σε επίπεδο διεθνών σχέσεων νομίζω ότι με την προσθήκη 2-3 σοβαρών επιστημόνων και συμβούλων δίπλα, νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί και αυτό στο τομέα της έλλειψης διεθνούς πολιτικής εμπειρίας. Πώς σας φάνηκε η πρώτη δημόσια τοποθέτησή της το μεσημέρι, όταν ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο γραφείο της κυρίας Σακελαροπούλου και της ανακοίνωσε βεβαίως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας? Ήταν μια τοποθέτηση με πολιτικό βάρος. Ναι, είχε σαφές πολιτικό βάρος, αλλά θεωρώ ότι ήταν μια μετρημένη τοποθέτηση. Mm-hmm. Η πρόβλεψή μου είναι ότι η κυρία Σακελαροπούλου δεν θα διεκδικήσει τα επόμενα χρόνια ρόλο ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων. Θα περιοριστεί στα καθήκοντα του Προέδρου, όπως αυτά περιγράφονται με ακρίβεια από το Σύνταγμα, και θα είναι και θεματοφύλακας, αν μη τι άλλο, εξελίξεων τα επόμενα χρόνια. Ελπίζουμε να μην είναι αρνητικών, αλλά θεωρώ ότι η εμπειρία της, η νομική και το κύρος της θα προφυλάξει το πολίτευμα από επικίνδυνες καταστάσεις στο μέλλον, αν αυτές ομιγέννητο προκύψουν. Τι εννοείτε, κύριε Κουτσομίτη? Θεωρώ ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εργαλεία να προστατέψει το πολίτευμα από περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε η εκτελεστική εξουσία, ενώ η κυβέρνηση, είτε άλλοι παράγοντες επιδιώξουν να αλλοιώσουν μέρος του πολιτεύματος. Σε αυτό το τομέα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ακόμη κάποιες δυνατότητες να παρέμβει και θεωρώ ότι η επιστημονική και νομική, το νομικό παρελθόν και το επιστημονικό background της κυρίας Σακελαροπούλου είναι μια εγγύηση για τη διαφύλαξη όλων των θεσμικών αντιστάσεων για το πολίτευμα. Πέραν λοιπόν της ιδιότητάς της ως γυναίκα, θεωρείτε λοιπόν ότι δεν ήταν τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου ατόμου σε αυτή τη θέση ως προς την πρόταση του Πρωθυπουργού, εννοώ μιας και η επόμενη πενταετία είναι γεμάτη από πάσης φύσεως προκλήσεις για την Ελλάδα? Ναι, θεωρώ ότι η κυρία Σακελαροπούλου έχει γνώση σαφέστατα και πληρέστατη όλου του δημοσίου δικαίου, του συντάγματος και όλου του κράτους δικαίου που διέπει τη χώρα ως μια ευρωπαϊκή χώρα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι με την επιλογή του βοήθησε, θα έλεγα, και να αμβληθούν οι εντάσεις και οι ρήξεις στο πολιτικό πεδίο και στην κοινωνία τις οποίες είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσω ότι η επιλογή της κυρίας Σακελαροπούλου στο αξίωμα του Προέδρου της Συμβουλίου Επικρατείας έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα είχε έρθει πρώτη η κυρία Σακελαροπούλου σε ψήφους από τη διάσκεψη τότε των Προέδρων της Βουλής ως η επαρκέστερη και αρτιότερη για αυτή τη θέση. Άρα είναι ένα πρόσωπο που συνδυάζει και την επιστημονική και την πολιτική συνένεση ανάμεσα στο δημοκρατικό τόξο, θα έλεγα, της χώρας. Και αυτό είναι μια πολύ θετική παράμετρος. Και ολοκληρώνοντας, κύριε Κουτσομίτη, θέλω να μου πείτε σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων. Αλλά υπήρχαν όμως αντιδράσεις ακόμα και από τα κόμματα που ψήφισαν την κυρία Σακελαροπούλου. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με την ανεξαρτησία του κράτους και τον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η κυρία Σακελαροπούλου
θα ήταν πιο, θα ένιωθε πιο άνετα αν υπήρχε ένας σαφής διαχωρισμός αυτών των ρόλων. Όμως, επειδή είναι ένα πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, θα τηρήσει, θεωρώ, απαρέγκλιτα όλο το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις της πολιτείας με την Εκκλησία, του διεθνούς ρόλου της χώρας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα δεν θεωρώ ότι θα πολιτικοποιήσει με βάση τις δικές της οποιασδήποτε αντιλήψεις το ρόλο και το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Τι προκλήσεις περιμένουν τη χώρα μας, κύριε Κουτσομίτη, την επόμενη πενταετία, πέρα των γεωπολιτικών εξελίξεων που επικρατούν? Κοιτάξτε, έχουμε μπροστά μας, καταρχάς, τα επόμενα ένα ή έξι μήνες ή λίγο αργότερα θα πρέπει να διευθετήσει η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός το ζήτημα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων, που είναι και μία δέσμευση προεκλογική της κυβέρνησης. Θεωρώ ότι το πλαίσιο έχει ήδη τεθεί, γίνονται νήξεις και από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και πιστεύω ότι μετά την ανακοίνωση από την Ελστάτ τον Απρίλιο των προσωρινών στοιχείων για το έλλειμμα του 2019 θα έχουμε την κίνηση της κυβέρνησης στο Eurogroup για να γίνει η μείωση των πλεονασμάτων. Από εκεί και πέρα το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα γίνει η πράσινη μετάβαση της χώρας. Ο Πρωθυπουργός έχει διακηρύξει ότι θα σταματήσουν να λειτουργούν όλα τα λιγνητικά εργοστάσια μέσα σε μια επόμενη τετραετία-πενταετία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, θα έλεγα, μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα και κυρίως για τις περιφέρειες οι οποίες θα πληγούν από αυτή την δύσκολη μετάβαση, η οποία όμως είναι αναγκαία και θα πρέπει να βρεθούν και τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί η ομαλή ζωή των κατοίκων και των ανθρώπων που εργάζονται αυτή τη στιγμή σε αυτές τις περιοχές. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα, κατά με, είναι ότι υπάρχει ήδη μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετεξέλιξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον η Ελλάδα, έχοντας ξεφύγει πλέον από τον ρόλο του δανειζόμενου και έξω από τα μνημόνια, μπορεί πλέον να διεκδικήσει έναν ενεργό ρόλο για τη νέα εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επόμενες δεκαετίες. Δηλαδή πρέπει να διεκδικήσουμε να είμαστε συνδιαμορφωτές του πλαισίου των επομένων δεκαετιών για την Ευρώπη και όχι πλέον να παρακολουθούμε τις εξελίξεις όπως αποφασίζονται από τις διάφορες από τα διάφορα μπλοκ συνεργασιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κουτσομίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.